καλέσαμε και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Έχετε γεμίσει την αίθουσα την καρδί με τον τρόπο που ενημερωθήκατε για να σας παρουσιαστεί, για να ακούσετε και εσείς με τη σειρά σας αυτό το νέο πρόγραμμα, το πάρα πολύ καλό, το οποίο θα βοηθήσει εσάς, και αυτούς που λείπουν βέβαια και όσους εντάξουμε στο πρόγραμμα για καλύτερες ημέρες. Σε ποια θέματα είναι έτσι ακριβώς όπως το λέει εδώ το μπάνερ, παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γύρασης ηλικιωμένων. Και έχει τα τρία τα σημεία, βελτίωση ποιότητας ζωής, υποβοήθηση της μοναχικής διαβίωσης και το τρίτο, ασφαλής γύραση. Είναι κάτι το οποίο μετά την ανάλυση θα καταλάβετε και εσείς πόσο σημαντικό είναι. Η διοίκηση του Δήμου, αλλά και όλο το στερέωμα το δομημένο, όλες δηλαδή οι υπηρεσίες, θα σας τα λέω απλά, θα πέσουν με τα μούτρα, ώστε αυτό το πρόγραμμα στο έπακρο να εφαρμοστεί στην Αλεξάνδρεια και φυσικά και σε όλα τα χωριά, για το καλό όλων σας. Αρμοδίως, υπηρεσιακοί παράγοντες θα σας κάνουν την παρουσίαση. Εγώ πρέπει να ευχαριστήσω εκ των προτέρων όλους τους εμπλεκόμενους και τις υπηρεσίες του Δήμου και για το ενδιαφέρον, αλλά και το ευτυχό και καλό κουράγιο στο έπακρο, όπως λέω εγώ, να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Θα καλέσω για χαιρετισμό και τον αρμόδιο των θεμάτων υγείας της περιφέρειας, τον κύριο Στέργιο, τον κύριο Μουτζίλα, να σας κάνει και αυτός χαιρετισμό και φυσικά μετά οι υπηρεσιακοί παράγοντες να αναλάβουν και να σας κάνουν την ανάλυση του προγράμματος. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία να έχουμε. Καλή σας ημέρα. Καλή χρονιά. Ευλογημένη σε όλους. Αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε και ανήκουν συγχαρητήρια στον κύριο Περιφερειάρχη, στον κύριο Τζιτζικώστα, είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος το έφερε στην Ελλάδα. Θέλουμε να το στηρίξουμε, θέλουμε να το στηρίξετε και να ξέρετε ότι όλοι θα είναι κερδισμένοι. Θα απευθυνθώ προπάγως στις δομές του Δήμου, ειδικά το βοήθεια στο σπίτι, και οι κοινοτάρχες μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Στεναχωριέμαι, βλέπω ότι δεν υπάρχουν κοινοτάρχες εδώ πέρα. Να γίνει μια κατάσταση από όλους τους κοινοτάρχες οι οποίοι γνωρίζουν τα μοναχικά άτομα τα οποία έχουν στο χωριό τους, με τα μέλη, τα στελέχη τα οποία απαρτίζουν το βοήθεια στο σπίτι, να γίνει καταγραφή. Πρέπει αυτό το πρόγραμμα, από ό,τι θα σας πει και ο υπεύθυνος, να το ξεκινήσουμε από τις 1 Ιουνίου. Θα είναι το στίχημα όλων μας να πετύχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ακουγόμαστε εκεί. Καλημέρα λοιπόν. Επειδή αφηγούσαμε πάρα πολλά εισαγωγικά το τι λέει το έργο, τι είναι το έργο, αλλά δεν έχουμε καταλάβει αυτό από τι είναι, ρε παιδί μου, πώς θα λειτουργεί, τι σημαίνει αυτή η υπηρεσία, πώς την περιγράφουμε. Εγώ θα το κάνω σήμερα ανάποδα. Θα σας εξηγήσω τι είναι ακριβώς αυτό το μηχάνημα που θα το λέμε κλικ για τη ζωή. Γιατί λέμε να κάνουμε κλικ. Αυτό όπως το έχετε δει εκεί πάνω, τι σας θυμίζει. Ένα τηλέφωνο. Έχουμε όλοι μας. Ναι. Τηλέφωνο. Είτε σταθερό, είτε ένα κινητό. Έχουμε δύο όμως και το χρησιμοποιούμε. Με ένα απλό πάτημα, ένα κλικ λοιπόν, επικοινωνούμε με ένα κέντρο το οποίο θα είναι 24 ώρες και θα υποστηρίζει τα άτομα αυτά που θα επιλεγούν. Δεν σημαίνει ότι θα είναι ακριβώς τα άτομα αυτά. Μακάρι να υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μην πάρουν άλλα μέρη και να το ζητήσουμε εμείς.
για τον ονομό μας είναι 244. Ναι. Είναι ένα όριο το οποίο έχει πει για να ξέρουμε τι αναμονή έχουμε. Αλλά θα εξαρτηθεί τι ζήτηση θα υπάρχει και από τα άλλα μέρη. Αυτό λοιπόν είναι μια συσκευή που υπάρχει σήμερα και στο εμπόριο. Είναι μερικά τηλεφωνικά κέντρα όπου έχουν για τα άτομα που ζουν από φόνη τους. Είναι ένα κουμπί που το έχεις είτε στο χέρι σου ως ρολόι, λίγο μεγαλύτερο από το ρολόι, και έχει πάνω ακριβώς αυτό το χρώμα, ένα κουμπάκι κόκκινο. Και λειτουργεί σαν μια ανοιχτή ακρόαση. Ξέρουμε τι σημαίνει ανοιχτή ακρόαση. Όταν λοιπόν δεν χρειάζεται να φέρουμε στο αυτί να το ακούσουμε, αλλά πατάμε το κουμπί και μιλάμε μακριά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να το πάρω στο χέρι μου, θα το έχω πάντα στο χέρι μου, αυτό που το πάρει, ούτε αν έχω συσκευή σε σταθερό μέρος που να πάω εκεί πέρα. Ανοίγει από μόνο. Μόλις λοιπόν εγώ κάνω ένα κλικ, ανοίγει μια ανοιχτή γραμμή. Το έργο αυτό, αφού λοιπόν βρεθούν αυτοί και θα σας εξηγήσω με αυτόν τον τρόπο τα 3.000 άτομα, το μήνυμα αυτού που θέλει να μιλήσει πηγαίνει σε ένα τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί 24 ώρες. 24 ώρες λοιπόν άτομα σε υπηρεσία, έτσι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, όχι γιατροί, δεν κάνουν ιατρική φροντίδα, αν με στήριξη και ενημέρωση θα μάθουν τι θέλετε εσείς που πατάτε το κουμπί. Και επειδή λοιπόν η τεχνολογία έχει προχωρήσει και έχει εξελιχθεί, όποιος καταγραφεί στο έργο και επιλεγεί, θα του έχει γίνει μια, ας το πούμε, εισαγωγή των στοιχείων του. Με το θα χτυπάει το κουμπί του Δημήτρη, θα βλέπει Δημήτρης στην Αλεξάνδρεια ποιος είναι, πού μένει η ηλικία του, από τι πάσχει, ποιες είναι οι άπες ανάγκες και κυρίως ποιους ανθρώπους θέλουμε να ειδοποιήσουμε, αν υπάρχει ανάγκη. Όλα αυτά σε συνεννόηση μέσα από μία αίτηση, που όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα θελήσουν να ενταχθούν στο έργο θα τη συμπληρώσουν. Μπορούν να πούμε ότι εγώ όταν έχω ανάγκη και πέσω θέλω να ειδοποιηθεί ο γιος μου που μένει στην Κεσί. Είμαι στο νησί, θέλω να το ειδοποιήσω στην Τέλη. Ο δεύτερος που δεν θα μπορεί να το κάνει γιατί είναι στη δουλειά, είναι στο δρομολόγιο ή κάτι άλλο, είναι ένας γείτονας. Έχουμε συμφωνήσει λοιπόν ότι ένας γείτονάς μας, το θέλει και αυτός, θα είναι το δεύτερο άτομο.